Κατασκευάσαμε και προγραμματίσαμε ένα ρομποτικό χέρι, το οποίο το κάθε δάχτυλο είναι συνδεδεμένο με ένα αισθητήρα touch και ένα μοντέρ. Κάθε φορά που ακουμπάμε τον αισθητήρα, το αντίστοιχο δάχτυλο λυγίζει, ενώ μόλις τον αφήνουμε, επανέρχεται στη θέση του. Τα υλικά που χρησιμοποιήσαμε είναι χαρτόνι και καλαμάκια, μέσα από τα οποία περνάμε σκηνιά που συνδέονται με τα μοντέρ. Επίσης, έχουμε βάλει στο πίσω μέρος του χεριού ένα λάστιχο για να μένει το δάχτυλο όρθιο και να βοηθά στην ελαστικότητα όταν διπλώνει το δάχτυλο. Πάνω στο μοτέρ έχουμε τοποθετήσει κάποιες ξυλίνες κουβαρίστρες, οι οποίες θα κάνουν τη διάμετρο που περνάμε το σκηνή μεγαλύτερη, ώστε να υπάρχει περισσότερη αντίσταση. Έπειτα έχουμε σημειώσει τη φορά που κινεί το σέντρο κινητήρας και έχουμε σημειώσει πού είναι η 0, η 90 και η 180 μοίρες, ώστε να γίνει ο προγραμματισμός πιο εύκολο. Αυτό εδώ είναι το πρόγραμμά μας και είναι γραμμένο σε C++ code. Το πρόγραμμά μας είναι το εξής. Εάν ο touch sensor που βρίσκεται στο pin 4 πατηθεί, τότε ο σερβοκινητήρας μας να κάνει 10 μοίρες ώστε να λυγίζει το δάχτυλο και να περιμένει ουσιαστικά ένα δευτερόλεπτο. Υπάρχει όμως και άλλη περίπτωση, άμα δεν πατηθεί, ο σερβοκινητήρας να επιστρέψει στην αρχική του θέση σε 180 μοίρες, κρατώντας έτσι το δάχτυλο τεντωμένο. Και τώρα θα σας κάνουμε μία επίδειξη. Φτιάχναμε το μηχανικό χέρι από χαρτόνι, αντιμετωπίσαμε δύο μεγάλα προβλήματα. Το ένα από αυτά ήταν ότι για να μην σκίζονται τα χαρτόνια, βάλαμε καλαμάκια που λειτουργούν σαν άρτικες για να μένει σταθερό. Και το δεύτερο πρόβλημα ήταν ότι ο σερβοκινητήρας δεν μπορούσε να τραβήξει αρκετά το σκηνή ώστε να κλειδωθούν τα δάχτυλα και γι' αυτό βάλαμε κουβαρίστρες ώστε να κάνει αρκετή διάμετρο.